Θέλω να πάμε λίγο στην Αγία Βαρβάρα, καθώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εκεί το Γενικό Λύκειο της περιοχής υλοποίησε δύο προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Αδέσποτη ζωή» και ένα δεύτερο πρόγραμμα με «Ζώα συντροφιάς». Τα έργα των μαθητών τώρα που δημιουργήθηκαν σε αυτά τα προγράμματα παρουσιάστηκαν σε μια ξεχωριστή έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αυλή και στους χώρους του σχολείου. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά πόσο όμορφο είναι εκεί τα παιδιά 15, 16, 17 ετών να έρχονται σε επαφή με αυτό το ξεχωριστό συνέστημα του να έχουν κάποιο ζώο, σωστά, ένα κατοικίδιο και στο πώς βέβαια πρέπει να συμπεριφερόμαστε και στα αδεσποτάκια, στα αδέσποτα. Πίσω από αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία κρύβονται δραστήρια εκπαιδευτικοί. Πάμε στην κυρία Μέρη Χερετάκη, εκπαιδευτικός στο Λύκειο της Αγίας Βαρβάρας. Να την καλησπερίσω. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Λύκειο της Αγίας Βαρβάρας. Δική μας η χαρά, τους χαιρετισμούς μας εκεί και στους κατοίκους μας παρακολουθούν και έχουμε δημιουργήσει μια ωραία σχέση από την περιοχή σας. Πόσο ξεχωριστό. Και στα παιδιά τα οποία έχουν ενημερωθεί, και νομίζω ότι θα παρακολουθούν την εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας και να φιλοξενήσουμε ανοιχτές οι πύλες της εκπομπής. Όποιος θέλει εδώ, μέλος της μαθητικής κοινότητας, να έρθει στην εκπομπή, με εσάς βέβαια να τα πούμε. Πόσο όμορφο είναι αυτό που είπα στον πρόλογο. Να έρχονται τα παιδιά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες στην εφηβεία με το φιλοζωικό κίνημα. Τα είπατε πάρα πολύ όμορφα. Περιγράψατε πολύ καλά και τα δύο προγράμματα. Ήταν ο στόχος αυτός, ήταν η ευαισθητοποίηση ο στόχος των παιδιών και της κοινωνίας γενικότερα. Γιατί μέσα από τα παιδιά και τη δουλειά των παιδιών φυσικά ευαισθητοποιείται και όλη η κοινωνία της περιοχής. Το οποίο ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες που ζούμε. Να πω δύο λόγια για τα προγράμματα, πολύ σύντομα, ότι όπως είπατε πολύ σωστά στη διάρκεια του σχολικού έτους του προηγούμενου υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα. Το ένα ήταν στην πρώτη τάξη, ήταν στα πλαίσια των πολιτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων. Το ένα ήταν στην πρώτη τάξη με 11 μαθητές και τίτλο «Αδέσποτη ζωή» που αφορούσε κυρίως τα αδέσποτα ζώα και σκοπό είχε να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά γύρω από αυτό το θέμα. Συντονίστρια ήταν η κυρία Περδικάκη Κατερίνα. Συμμετέχουσες ήταν η κυρία Χαρούλα Κουντεντάκη, που είναι και η διευθύντρια του σχολείου μας, και εγώ. Στο δεύτερο πρόγραμμα, που ήταν στη δευτέρα τάξη Λυκείου, ήταν 10 μαθητές και ονομαζόταν, όπως πολύ σωστά είπατε, Ζώα Συντροφιάς. Συμμετείχαν εκτός από τους μαθητές αυτούς η εκπαιδευτική συντονίστρια. Η συντονίστρια ήμουν εγώ και η κυρία Μανώλη Ιωάννα και η κυρία Περδικάκη Κατερίνα ήταν συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί. Στόχος, όπως είπαμε, και των δύο προγραμμάτων ήταν η ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη των συναισθημάτων και συνέστησης απέναντι στα ζώα και σεβασμού, φυσικά. Όπως και μία διερεύνηση της σχέσης των ανθρώπων με τα ζώα τους, με τα ζώα συντροφιάς, όπως λέμε, και γενικότερα με τα ζώα. Αυτό ήταν ο στόχος του συγκεκριμένου προγραμμάτου. Γενικά τα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα και αν κάτι άλλαξε μέσα τους. Πολύ ενθουσιασμό. Με πολύ πολύ ενθουσιασμό. Πιστεύω ότι σίγουρα θα μπορούν καλύτερα να τα πούν τα ίδια, αλλά εγώ παρατήρησα να υπάρχει διαφορά και ως προς την ευαισθησία στη ματιά μέσα από τις φωτογραφικές, τα φωτογραφικά τους έργα. Παρατηρούσαν όλο και περισσότερα πράγματα, είχαν περισσότερες ευαισθησίες. Οπότε για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα το αποτέλεσμα, όπως είπατε, αυτής της δουλειάς, αυτών των δράσεων, ήταν η παρουσίαση μιας έκθεσης από κοινού τα έργα και των δύο αυτών φωτογραφικών ομάδων, ας το πούμε έτσι, ομάδων, προγραμμάτων ουσιαστικά. Συμμετείχαν οι μαθητές οι οποίοι κάνανε φωτογραφικές εργασίες πάνω σε αυτά τα θέματα και συμμετείχαν επίσης και 5 φωτογραφικά έργα από μαθητές του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας με το οποίο συνεργαζόμασταν αυτή τη χρονιά. Μάλιστα. Στις πολιτιστικές αυτές δράσεις. Παράλληλα τώρα με την έκθεση φωτογραφίας των δύο αυτών ομάδων εκθέτονται και έργα ζωγραφικής των μαθητών μας και μαθητριών μας στο σχολείο, που ήταν γύρω από μια ιδέα που προέκυψε λίγο προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και γι' αυτό δεν ήταν και τόσο πλούσια σαν αποτέλεσμα, για καλοπισμό του χώρου του σχολείου, ο οποίος προσωρινά είναι ο χώρος που μας έχει διαθέσει ο Δήμος Γόρτινας
Διότι το σχολείο μας δυστυχώς έχει κάποιες εργασίες αποκατάστασης για κτηριακά προβλήματα. Μάλιστα. Οπότε γενικά, είμαστε σε αναμονή. Ξέρετε, εάν θέλει κάποιος να δει λύση και να δει μια διαφορά και πρόοδο σε σύγχρονα προβλήματα που μας απασχολούν, ένα από αυτά το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι το φαινόμενο της κακοποίησης ζώων, θα πρέπει να επενδύσει στη νέα γενιά, σε μικρές ηλικίες, σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Πολύ καλά κάνετε και βρίσκεστε και σε μια περιοχή ενδοχώρας. Σε άλλες καταστάσεις ίσως είναι κάπως έτσι ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά τα παιδιά εκεί δίνουν το μήνυμα ότι είμαστε εδώ, έχουμε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και είμαστε έτοιμοι να το αλλάξουμε. Αυτό τονίζουν τα παιδιά της Αγίας Βαρβάρας. Ακριβώς, με χαρά διαπίστωσα ότι όλα τα παιδιά ήταν πολύ θετικά απέναντι σε, πολύ σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι τους άρεσε πολύ. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κυρία Χαιρετάκη, ένα πολύ θα μεγάλο θέλω μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω, βέβαια, πριν κλείσουμε, να μην το ξεχάσω, γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά πρώτα απ' όλα που συμμετείχαν. Οπωσδήποτε τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Γόρτινας που μας βοήθησε στην πραγματοποίηση της έκθεσης, αλλά και στην έκδοση ενός αναμνηστικού φυλαδίου που έγινε πάρα πολύ όμορφο, που δόθηκε και στα παιδιά με την ολοκλήρωση αυτών των δράσεων. Καθώς και τη διευθύντριά μας, η οποία υποστηρίζει πάντα και με πολύ πολύ αγάπη όλες τις δράσεις αυτές που κάνουμε γύρω από πολιτιστικά και οποιαδήποτε θέματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω. Δική μας η χαρά. Να είστε καλά.